Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, καλά μου φιλαράκια. Θα καλησπερίσουμε τους Exilium Noctis και θα ομολογήσω ότι με το συγκεκριμένο συγκρότημα με συνδέουν πράγματα. Γνωρίζω την ταυτότητα των μελών του. Δεν την αποκάλυψα ποτέ. Είναι δικαίωμά τους να το κάνουν. Έχουμε να κάνουμε με τον Αλφα, τον Ωμέγα και την Κάιρα. Ο Αλφα στο μπάσο και τα φωνητικά, ο Ωμέγα στις κιθάρες και τα backing vocals και η Κάιρα στο τσέλο, παρακαλώ. Σε μια black metal προσπάθεια. Που την ακούς και ανατριχιάζεις κυριολεκτικά. Έχει γίνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από το συγκρότημα. Και είναι αυτό που λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι η ελληνική του σκληρού ήχου σκηνή πλέον δεν έχει να ζηλέψει τίποτε μα τίποτε από αυτήν του εξωτερικού. Δουλειές εμπνευσμένες. Οι παραγωγές πλέον βρίσκονται στο επίπεδο και στο σημείο που μπορούν να βρίσκονται. Το μεράκι, η εικαστική αντίληψη, τα βίντεο κλιπς, τα πάντα όλα λειτουργούν πλέον στην Ελλάδα διαφορετικά. Και οι Exilium Noctis τούτο το έχουν κατακτήσει, δημιουργώντας ένα πραγματικά ανυπέρβλητο δημιούργημα. Το debut album τους ήδη κυκλοφορεί από την Sleazy Rider Records και θα ήθελα να καλησπερίσουμε στην απόψινή μας ραδιοφωνική συντροφιά τον Ωμέγα ή αλλιώς τον Αποστόλη Οροκλό, συντοπίτης μου, Βολιώτης, άλλη μία προσπάθεια που πηγάζει από την πόλη του Βόλου. Ο Αποστόλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγα χρόνια δεν ήξερε πώς κρατάνε την κιθάρα. Και όμως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και χωρίς να είναι κανένα πιτσιρίκι τώρα 17-18 χρονών, κατάφερε να παίξει, κατάφερε να δημιουργήσει. Παίζει στους Convicted, παίζει στους Anachrist, δημιουργεί με τους Anachrist γράφοντας εκπληκτικούς στίχους και μουσική, δημιουργεί με τους Exilium Noctis. Και θέλω να πω στα νέα παιδιά που ακούτε ότι ο Αποστόλης είναι ένας άνθρωπος παράδειγμα προς μίμηση για όλους αυτούς που λένε ότι μα μεγάλωσα, μα τι να ξεκινήσω τώρα, μα πώς να το πάρω από την αρχή. Ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Χαίρομαι που με τιμάει με τη φιλία του και τον καλησπερίζω στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Αποστόλη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα στην κοινό σου. Λοιπόν, εντάξει, ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που κοκκινίζεις όταν τα ακούς αυτά, αλλά από την άλλη πλευρά, κακά τα ψέματα τώρα,
Αν κάτι πρέπει να μένει από τις ραδιοφωνικές εκπομπές, αν κάτι πρέπει να μένει από την ίδια τη μουσική, και το λέω επειδή έχεις και εσύ παιδιά, είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη. Πώς μπορούμε να οθήσουμε τα παιδιά στο να κάνουν καλύτερα πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη από αυτό. Πολύ σωστά. Η μουσική είναι ένας τρόπος και μια εκφάνιση όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να πάρουμε ένα πολύ καλό δρόμο και εμείς και τα παιδιά, να τριφτούμε μέσα από αυτό, να φτιάξουμε κάτι ωραίο, να είναι παραγωγικό και να εκφραστούμε, το κυριότερο, να εκφραστούμε μέσα από αυτό, να βγάλουμε τις σκέψεις μας, αυτά που νιώθουμε, αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας και να το απολαύσεις μετά, να έχεις να λες ότι κάποτε έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Λοιπόν, εγώ το παλαμβάνω διπλά και το κάνω και με τα παιδιά μου τώρα πλέον. Θέλω να μου πεις, καταρχάς, τι είναι οι Exilium Noctis, τι ήρθαν να εξυπηρετήσουν στη δική σου ψυχούλα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή έχεις μπει για τα καλά μέσα στη μουσική, την καραγουστάρεις, παίζεις με τους Convicted, μάλιστα θα παίξετε ζωντανά στο Golden Hour Festival την ημέρα της Παρασκευής μαζί με όλους αυτούς τους τιτάνες, με Night Rage, Spitfire, Battle Roar, Αχερουσία, Ανώριμη, Biocancer, Deified. Παίζεις με τους Anachrist, μια εκπληκτική punk δουλειά που ειλικρινά δεν στόχα να γράφεις τέτοιο στίχο, με εξέπληξες, και ξαφνικά έρχεται στα χέρια μου αυτό, το οποίο τι ακριβώς είναι, ρε, η αποστολή, τι εκφράζει? Αν τα πάρουμε λίγο από την αρχή, εγώ ακούω την μουσική αυτή, punk και metal, γενικά σκληρό ήχο από την εφηβεία. Mm-hmm. Πάντα την είχαμε στο αίμα μου, πάντα μου άρεσε, πάντα μου άρεσε να ακούω, δεν είχα δραστηριοποιηθεί ποτέ. Τα τελευταία 4 χρόνια αποφάσισα και είπα ότι θα μάθω μουσική επιτέλους, mm-hmm, για να μην μείνω μόνο στα όνειρα. Και έτσι ξεκίνησα μετά από κάποια χρόνια, όταν πλέον κατάφερα να καταλαβαίνω τη γλώσσα της μουσικής, να γράφω και τα δικά μου πράγματα. Ήρθαν οι Convicted πρώτοι από όλους στη ζωή μου, με τον Σωκράτη Κωνσταντίνου, όπου ξαναδέσαμε μαζί το project που είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Το φέραμε στη ζωή και το έχουμε φέρει σε ένα σημείο που θα το απολαύσουμε όλοι μαζί σε λίγες μέρες live. Mm-hmm. Μετράμε μέρες όλοι μας. Και μάλιστα, μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, προχθές ακούσαμε, την Πέμπτη ήτανε, και το πρώτο τραγούδι, το ένα από τα καινούρια του ολοκένουργιου άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορεί σε λίγες εβδομάδες. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουμε γράψει με την μπάντα αυτή. Το απολαμβάνουμε κάθε φορά που το παίζουμε, είναι εξαιρετικό και γενικά κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα την απολαύσει σε λίγους μήνες που θα είναι στα χέρια του και σε CD πλέον. Τώρα, όσον αφορά το Exilium, πάντα μου άρεσε η φλέβα του death και της black σκηνής. Με κέντριζε πάρα πολύ. Τέριαζε πολύ στην ιδιοσυγκρασία μου, στο κατά κάποιο τρόπο σκοτάδι που είχαμε στο κεφάλι μου. Και τέριαζε πάρα πολύ και με τον Αλφα. Είχαμε μια καλή χημεία. Και έτσι είπαμε πριν ένα χρόνο να κάνουμε ένα project, μια δοκιμή, τι μπορούμε εμείς οι δύο μαζί να γράψουμε. Ξεκίνησε με τον Desiccator στο πρώτο σύγκλι που γράψαμε, που ακούστηκε στην αρχή της εκπομπής, και μετά όλο και δομούσαμε μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα, ένα χρόνο και κάτι μετά που βγήκε το CD. Πλέον είμαστε full line-up μπάντα με πλήρες μέλη για να μπορέσουμε να παίξουμε live. Ετοιμαζόμαστε για να παίξουμε live. Λογικά μέχρι το φθινόπωρο θα μπορούμε να βγούμε και έξω σε κάποια σκηνή. Mm-hmm. Ωραία αυτά που λες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι από τη μία στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που όταν στηνόταν το line-up του Golden Hour Festival δεν ήσασταν έτοιμοι, τώρα όμως είστε, ναι, από την άλλη όμως πλευρά χαίρομαι, γιατί θα ήθελα αυτό το show να το δω σε κλαμπ. Δεν θέλω να το δω open air και να το δω μέρα. Θέλω να το δω νύχτα. Ναι, το ταιριάζει πολύ περισσότερο. Το ύφος μας ταιριάζει πολύ περισσότερο σε αυτό που λες. Και εμείς θα το θέλαμε για τέτοιο. Αλλά θα μας άρεσε πολύ να παίζαμε και στο Golden Hour. Αλλά δεν προλαβαίναμε με τίποτα. Τώρα, με το καλό, το φθινόπωρο θα έχουμε την ευκαιρία να βγούμε έξω, να μας δείτε, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να πάρουμε ένα feedback για το τι έχουμε κάνει σαν δουλειά
τι ποιότητα μουσικής έχουμε βγάλει και να προχωρήσουμε σιγά σιγά σαν μπάντα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά, ένα πολύ ωραίο σύνολο. Δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να βγάλουμε από μέσα μας. Και εγώ και ο Αλφα και η Κάρα, η κόρη μου μεγάλη, στο τσέλο. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά. Τα πρώτα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά και δεν έχει νομίζω ούτε 5 μέρες που κυκλοφόρησε ο δίσκος. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε λίγο τα πραγματάκια από την αρχή. Exilium Noctis. Καταρχάς, ναι. Τι σημαίνει Exilium Noctis? Είναι λατινικό, σημαίνει αυτοί που εκδιώχθηκαν νύχτα. Ωραία. Θέλω λίγο, επειδή ξέρω ότι το παιδεύεις πάρα πολύ με το στίχο, είσαι ένας άνθρωπος εσωστρεφής, που μέσα όμως από τη μουσική μεταμορφώνεσαι και τα εκφράζεις πραγματικά όλα. Θέλω να μου πεις, να με βάλεις λίγο στη φιλοσοφία των Exilium Noctis και μετά να μου πεις πώς δουλεύετε, ρε παιδί μου, πώς συνθέτετε, πώς γράφετε, και να ακολουθήσουμε σιγά σιγά τη διαδικασία παραγωγής αυτού του άλμπουμ. Πού ηχογραφήθηκε, ποιος έκανε τη μίξη, ποιος έκανε το μάστερ. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε πρώτα βάζοντάς με στη φιλοσοφία του συγκροτήματος. Η φιλοσοφία ήταν να κάνουμε μια δοκιμή, να φτιάξουμε με τον Αλφα ένα black metal project καθαρά για απόλαυση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς να έχουμε κανένα στόχο αρχικά. Όμως άρχισε να βγαίνει χημεία, πολύ καλή μουσική χημεία, και σε επίπεδο στιχουργικής ικανότητας και σε επίπεδο μουσικής σύνθεσης. Ξεκινήσαμε με τα 2-3 πρώτα κομμάτια, φτάσαμε στο τέλος να έχουμε αυτή την εφτάδα. Η φιλοσοφία του στίχου προκύπτει γύρω από τις επιρροές που έχουμε και ως αγαπημένα συγκροτήματα, και οι δύο που είναι πολύ προς το πολωνικό και νορβηγικό metal. Έξω και ο στίχος που καταγίνεται με το Unholy και το Occult. Με συγκινούν πάρα πολύ αυτά. Είναι πράγματα που κάθομαι και διαβάζω και ψάχνομαι και ασχολούμαι, ότι έχει να κάνει με θρησκεία, με φιλοσοφίες, με παραφυσικά φαινόμενα κτλ. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Αλφα. Απλά ο Αλφα είχε πολύ καλύτερο τρόπο να συνθέσει, ενώ εγώ πολύ καλύτερο τρόπο να γράψω στίχους. Και έτσι βγήκε μια χημεία αρχικά, η οποία μας έδωσε τα πάντα για να φτιάξουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπεις και ακούς σήμερα. Mm-hmm. Η στίχη είναι όλη δική μου. Η μουσική είναι και των δύο μας μαζί. Είχαμε μια χαριζό ρουτίνα, την ξέρεις τη δικιά μου και θα γελούσες αν την ανέφερα στον αέρα, την ξέρεις τη ρουτίνα μου. Ερχόταν στο μαγαζί και σε ελεύθερες ώρες καθόμασταν και κάναμε δοκιμές να παίξουμε το ένα, να παίξουμε το άλλο, για να παίξει εκείνο, να παίξω εγώ το άλλο. Και μέσα από μια χαζή τριβή και λίγο έτσι πέδεμα, βγάζαμε όλο και καινούριο υλικό, όλο και καινούριο υλικό, και φτάσαμε να έχουμε αυτό το υλικό που ακούς. Μάλιστα. Η Κάρα, από την άλλη, η κόρη μεγάλη, συνέθετα από Θεσσαλονίκη, γιατί δεν ήταν εδώ μαζί μας, στέλναμε υλικό και αυτή το άκουγε και έβαζε πάνω τις δικές της ιδέες με το τσέλο. Γυρνούσε πίσω και συνέχισε η επεξεργασία με τα υπόλοιπα όργανα. Ουσιαστικά αυτό ήταν το μονοπάτι που κάναμε. Θέλω λίγο να με βάλεις στο στιχουργικό υπόβαθρο. Και θέλω λίγο να μου το παντρέψεις με το εξώφυλλο, αλλά και με τον τίτλο του δίσκου, αλλά και με το όνομα του συγκροτήματος, Exilium Noctis. Okay. Βασικά επιλέξαμε το όνομα του συγκροτήματος χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε πολλά. Μου αρέσει και η λατινική γλώσσα πάρα πολύ, μου ακούγεται έδειχα πολύ ωραίο, τέριαζε λίγο στον τρόπο που έτσι ψαχνόμαστε με τον Αλφα. Το βρήκαμε, και μετά όταν ξεκινήσαμε να γράψουμε στίχο, εγώ πάτησα πάνω σε ένα θέμα που με τρικάρει πάρα πολύ, το Unholy, δηλαδή ότι είχε να κάνει με αποκάλυψη, με την κόλαση και όλα αυτά. Και κάθισε λίγο και ασχολήθηκα με την αποκάλυψη κατά την ρωμαιοκαθολική πλευρά, όχι την ορθόδοξη. Και από εκεί πατάνε όλοι οι στίχοι που προκύπτουν από το άλμπουμ. Εξού λοιπόν και μετά
Ο τίτλος που σημαίνει ψεγάδια αποκάλυψης, ψήγματα αποκάλυψης. Όλα τα κομμάτια αναφέρονται, είναι μια, εκτός από το Night Witches που ήταν ένα bonus και δεν αναφέρει τίποτα για το Unholy, είναι με ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη στο Μεταπαγκόσμιο Πόλεμο. Όλο το υπόλοιπο άλμπουμ έχει να κάνει με το τρόπο που οι καθολικοί αντιλαμβάνονται το κομμάτι της αποκάλυψης, αυτό που αυτοί αποκαλούν Αρμαγεδόν. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον, αλλά θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν μάλλον αλληγορικά μηνύματα τα οποία συνδέουν όλο αυτό με το σήμερα και την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα που βιώνουμε, όχι απαραίτητος εδώ στην Ελλάδα, αλλά στο διεθνές περιβάλλον. Αν λίγο καθίσεις να ψάξεις το κομμάτι, το πώς κάθε θρησκεία αντιλαμβάνεται το τέλος, το The End of Days, γιατί κάθε θρησκεία έχει ένα τέλος, ένα τετέλεστε, προκύπτει μέσα από αλληγορίες, όπως και η δικιά μας η αποκάλυψη και των καθολικών και οποιοδήποτε άλλη θρησκεία είναι αλληγορικές. Αλλά αν καθίσεις να τις ταιριάξεις με το σήμερα, αρχίζουν να δένουν γύρω από τα πράγματα που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι τα πράγματα παρεκμάζουν σε πάρα πολλές εκφάνσεις καθημερινότητας, παγκοσμίως και εν χώρια. Μπορείς να το βρεις παντού στην καθημερινότητα. Βλέπεις ότι τα πράγματα δεν πάνε προς το καλύτερο, τα περισσότερα πράγματα πάνε προς το χειρότερο. Αυτή η μαυρίλα κατά κάποιο τρόπο που σου αφήνει αυτή η καθημερινότητα που παίρνουμε όλοι μας όταν βγαίνουμε από το σπίτι και να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους, εγώ την προσπαθούσα να τη μεταφράσω στο τι γίνεται ρε γαμώτο πίσω, τι γίνεται πίσω από όλα αυτά που βλέπω. Και κάπως έτσι επέλεξα να φτιάξω για τους στίχους, οι οποίοι στίχοι δεν έχουν κάτι το αλληγορικό, είναι πιο πολύ εξιστόρηση γεγονότων παρά αλληγορίας. Αλληγορία προέρχεται στις ήδη υπάρχουσες γραφές των θρησκειών. Μάλιστα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα κομμάτι, να μείνεις στη γραμμή και θα ήθελα λίγο να μου το αναλύσεις μετά. Θέλω να ακούσουμε λίγο το Just a Moment Please, να δω λίγο ποιο ήταν. Ναι, πάμε να ακούσουμε το Wrath Eternal και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε, περιμένεις. Ωραία.
Με τον Ωμέγα λοιπόν, τον Exilium Noctis συνομιλούμε. Λοιπόν, Αποστόλη, βάλε μας τώρα λίγο στην... για πες μας ορισμένα πράγματα λίγο για το εξώφυλλο. Ποιος το φιλοτέχνησε, τι κατευθύνσεις δόθηκαν. Για βάλε μας λίγο στην ιστορία. Λοιπόν, οι ηχογραφήσεις έγιναν εδώ στο Βόλο. Για το εξώφυλλο έλεγα. Α, συγγνώμη. Το εξώφυλλο έχει προέρθει από το εξωτερικό, από ένα καλλιτέχνη. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν βλέπω και το όνομά του να σας το παρουσιάσω, δυστυχώς δεν το θυμάμαι. Βλέπω εδώ πέρα Arad Design. Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Είχαμε έρθει σε επαφή διαδικτυακά, μας άρεσε πολύ η δουλειά του. Είχε φτιάξει ένα έργο πανομοιότυπο με αυτό που βλέπουμε, απλά εμείς το παραλλάξαμε ακριβώς πάνω σε αυτό που θέλαμε να φτιάξουμε, δηλαδή μια εικόνα μιας μοναχής κατά κάποιο τρόπο σοδομισμένης. Για να ταιριάζει στο ύφος του ακόμα και της μουσικής και του στίχου. Ναι. Και έχουμε αφήσει εκκρεμότητα τις ηχογραφήσεις, οι οποίες από ό,τι βλέπω έγιναν σε διάφορα μέρη. Ναι. Για πάμε λίγο να τα πάρουμε step by step, να μιλήσουμε λίγο και για τη μίξη, για το master, όπου επίσης έγινε καταπληκτική δουλειά. Για βάλε μας λοιπόν σε όλα αυτά. Λοιπόν, οι ηχογραφήσεις των εγχόρδων και της φωνής και των πλήκτων έγιναν εδώ στο Βόλο από τα S-Studios του Σπύρου του Χαρμάνη και του Λάμπρου Ζαφυρόπουλου. Είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία. Η ηχογραφήση του Τσέλου έγινε στη Θεσσαλονίκη προσωπικά από τη κόρη μου και ερχόντουσαν πίσω σαν feedback για να συνεχίσουμε. Τα drums και το mastering έγινε από τη Sangord Audio Lab. Αχιλλέας Καλατζής, δηλαδή, τον Αχιλλέα τον Καλατζή. Δηλαδή Βάραθρον, δηλαδή Καταβασία, δηλαδή Αέναον. Ακριβώς, ο άνθρωπος έκανε εξαιρετική δουλειά μέχρι το εξαιρετική δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω, μας βοήθησε αφάνταστα σε πράγματα που είχαμε κολλήσει, μας βοήθησε πάρα πολύ. Η μίξη έγινε εδώ στο Βόλο πάλι από τον Σπύρο Χαρμάνη. Το μάστερ πίσω στον Αχιλλέα. Τι άλλο θέλεις να σου πω. Έχετε κάνει διπλό μάστερ, να φανταστώ. Νομίζω πως ναι, ναι. Άρα έχετε κάνει και για CD και για βινίλιο. Άστο το βινίλιο, ούτως ή άλλως τα εργοστάσια πολύ αργούν. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Και να δούμε κιόλας αν θα το αποφασίσετε να το κυκλοφορήσετε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε CD, το οποίο μπορεί να προμηθευτεί κανείς τόσο από το e-shop της Lizzy Rider Records, όσο φαντάζομαι και αν έρθει σε επικοινωνία και μαζί σας μέσα ακριβώς από τα social media του συγκροτήματος, Facebook, Bandcamp. Με ένα απλό μήνυμα, στέλνουμε όπου θέλει ο καθένας. Λοιπόν, ναι. Instagram και τα λοιπά. Να φανταστώ ότι θα βγει και μπλουζάκι με αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο. Μάλιστα, θα είναι έτοιμο λογικά πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα έχουμε όλα. Έχουμε ένα πακέτο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποιο bundle για μπλουζάκι και CD για όσους θέλουν. Αποστόλη μου, δεν ξέρω, εγώ θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Λοιπόν, πρωτίστως γιατί βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σου αρέσει να μιλάς μέσα από τη μουσική, να εκφράζεσαι μέσα από τους στίχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ξέρεις, κάποια στιγμή και θα το παρατήρησες σαν οπαδός και εσύ, το balance είχε αλλάξει. Είχαμε ξεκινήσει να ακούμε metal διότι γουστάραμε τους Maiden επειδή σφάζαν τη Margaret Thatcher στο εξώφυλλο. Ακούγαμε metal γιατί οι Black Sabbath μιλούσαν για τα μαχόμενα γουρούνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και καταλήξαμε τα συγκροτήματα να γράφουν μουσική και απλά να ντύνουν με κάποιους στίχους τα τραγούδια τους. Βλέπω όμως μια στροφή και πάλι. Βλέπω μια στροφή και πάλι από ανθρώπους όπως και εσύ που πραγματικά δίνεται ιδιαίτερη βάση στο στιχουργικό υπόβαθρο. Θα ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν έχουμε τη χαρά να ζούμε σε μια χώρα η οποία έχουμε τεράστιο αριθμό συγκροτημάτων που δεν έχουν να ζηλέψουν το παραμικρό από την παγκόσμια σκηνή. Το νομίζω το ανέφερες εσύ ο ίδιος προηγουμένως πριν με παρουσιάσεις.
Συμφωνώ απόλυτα. Έχω ακούσει δεκάδες συγκροτήματα που αξίζουν και έχουν το επίπεδο φανταστικό επίπεδο που είναι να βγουν έξω οι άνθρωποι. Δυστυχώς δεν το επέτρεψαν οι συνθήκες, οι καταστάσεις, δεν μπορώ να παροθέσω σε αυτό. Αλλά έχουμε φοβερά ποιοτικούς μουσικούς και αυτό προκύπτει ίσως και από τον τρόπο της κουλτούρας μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Προήρθαμε όλοι, όπως είπες εσύ, από Maiden, από τους Black Sabbath, ίσως αργότερα από μεταγενέστερα συγκροτήματα, Judas Priest, Motorhead κτλ. Αλλά όλοι φτάσαμε στο σήμερα να λέμε που εκεί που ήταν μια περιθωριακή κατά κάποιο τρόπο μουσική, σήμερα ασχολείται ένα τεράστιο ποσοστό μουσικών πανελληνίως και να φτιάχνουν ποιοτικότατη μουσική. Και μην πάμε μακριά, μόνο ο Βόλος να καθίσουμε να σκεφτούμε πόσα ποιοτικά συγκροτήματα έχει. Μόνο ο Βόλος, τίποτα άλλο. Καλά τώρα, και αν το πάμε και λίγο παραπέρα και καθίσουμε λίγο να δούμε ψιλορεαλιστικά ή αν θέλεις και κοινικά λίγο τους αριθμούς, οι μοναδικοί που γεμίζουν αρένες είναι τα hard rock και metal συγκροτήματα, κακά τα ψέματα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, η μουσική είναι μουσική. Όποιος ασχολείται μουσική, καλά κάνει και ασχολείται. Είτε είναι στη metal, είτε σε οποιοδήποτε ιδίωμα. Αλλά εφόσον κάποιος ασχοληθεί με τη metal, θα δει ότι πλέον έχει γίνει μια τεράστια οικογένεια. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μιλήσω στη ζωή μου. Για να φανταστείς το κομμάτι που άκουσες πριν, το ερμηνεύει ο Τζον Ρίντεν, ο άνθρωπος που ήταν η φωνή των Άγγλφα επί χρόνια. Όπου στείλαμε σε αυτόν ένα υλικό από αυτό που φτιάχναμε και μόλις το ζητήσαμε αν θέλει να τραγουδήσει ένα κομμάτι, την άλλη μέρα μου είπε απλά στείλε το να το τραγουδήσει. Είδες, μας συμπαρέσυρε τώρα όλο αυτό και δεν είπαμε για τις συμμετοχές. Έχουμε κι άλλες. Όχι. Μόνο σε αυτό το κομμάτι, επειδή είμαστε θαυμαστές και εγώ και ο Αλφα για το συγκεκριμένο πρόσωπο, του ζητήσαμε να τραγουδήσει ένα κομμάτι. Ο άνθρωπος μας το έστειλε πίσω σε 48 ώρες. Σε 48 ώρες, ε! Ναι, δηλαδή εντάξει, είχαμε μείνει και εμείς με το πληκτρολόγιο που λέμε το στόμα ανοιχτό. Και ερμηνεία κάτσε καλά τώρα, όχι. Φοβερά, μάλιστα το είχαμε στείλει οδηγό και μας λέει συγγνώμη, μπορώ να το πω όπως θέλω εγώ. Λέμε εμείς ναι, κάποιο πρόβλημα. Και αυτό που ακούς είναι καθαρά δική του ερμηνεία, χωρίς να έχει να κάνει με το πώς του το ζητήσαμε εμείς. Εκπληκτικό, εκπληκτικό πραγματικά, και τελικά αποδεικνύεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, Αποστόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή τύχη σε όλα και με όλα τα συγκροτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε ζωντανά την Παρασκευή στις 9 του Σεπτέμβρη. Να είσαι καλά. Μετράμε μέρες. Γερός, δυνατός και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να έχουμε και καινούριο υλικό και σίγουρα να δούμε και τους Exilium Noctis ζωντανά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω και το κοινό της εκπομπής που μιλάμε και διαδικτυακά συνέχεια. Τους εύχομαι τα καλύτερα και κλείνω μια ευχή, γιατί νομίζω ότι πολλοί εκ του κοινού είμαστε ηλικιακά κοντά. Ότι όσοι έχουν παιδιά, όσοι δεν έχουν ασχοληθεί, να ασχοληθούν με τη μουσική, παιδιά. Σημαντικό. Βοηθά πάρα πολύ και κάνουμε τα πάντα γύρω μας καλύτερα και όχι χειρότερα. Σωστό. Σωστό. Αυτό. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για όλα. Καληνύχτα.